Τώρα να πούμε καλημέρα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Γεια σας κύριε Λατιμπιώτη, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Προσπαθούμε έτσι να γλυκάνουμε λίγο το περιβάλλον με όλα τα καλούδια που φτιάχνουν οι τηλεθεατές και μας στέλνουνε, κύριε Λατιμπιώτη. Και είναι... καλά κάνετε. Νομίζω πρέπει να γλυκαθούμε λίγο μετά από την πίκρα των τελευταίων ημερών. Των τελευταίων ωρών σίγουρα. Κύριε Λατιμπιώτη, πείτε μας, ωραία, έγινε αυτό που έγινε χθες. Σιγά σιγά βρίσκουμε τα πόδια μας και το ξεπερνούμε το θέμα. Τι κάνουμε από σήμερα όμως που τελείωσε το πρόβλημα? Να πω καταρχάς ότι μέχρι στιγμής, τελευταία ενημέρωση που έχω, είναι ότι έχουν επανέλθει το 80% περίπου των κρατικών ιστοσελίδων και των κρατικών υπηρεσιών. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνονται δοκιμές και για τις υπόλοιπες ιστοσελίδες, γιατί αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο να επανέλθουν, αλλά να δούμε ότι μπορούν να αντέξουν και να μην πέσουν οι ιστοσελίδες. Ευελπιστούμε το συντομότερο δυνατόν και οι εναπομείνασες ιστοσελίδες να μπορέσουν να επανέλθουν πλήρως στη λειτουργία τους. Αυτό, κύριε Αγαπητού, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν η πρώτη προτεραιότητα του αρμόδιου υφυπουργού αλλά και των υπηρεσιών του κράτους να επανέλθουν οι υπηρεσίες. Τώρα, ευελπιστούμε ότι μέχρι το μεσημέρι θα επανέλθουν και αυτό που έχει σημασία είναι να εξεταστούν και οι τρόποι, αν υπάρχουν, που υπάρχουν από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, να μετακινηθούν οι σέρβες, να ευρεθεί μια άλλη λύση. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί αυτή τη φορά εντός εισαγωγικών να φανήκαμε τυχεροί μέσα από αυτό το ατυχές περιστατικό, αλλά σίγουρα δεν είναι η βέλτιστη λύση. Αυτό νομίζω αποδεικνύεται περίτρανα τις τελευταίες 36 ώρες. Και είναι αυτό που καθηγόντως ο αρμόδιος υφυπουργός θα ενημερώσει και σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Αντιλαμβάνεστε ότι ενημερώθηκε. Αυτό επηρεάζει οριζόντια την κυβέρνηση. Όλα τα υπουργεία μέσα από τη λειτουργία τους έχουν επηρεαστεί. Άρα, καθηγόντως ο αρμόδιος υπουργός σήμερα θα ενημερώσει πρώτον και είναι εκείνοι οι τρόποι, αν υπάρχουν αυτοί οι τρόποι, πόσο άμεσα είναι αυτή η μεταφορά των δεδομένων. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεχνικά τα ζητήματα και δεν είμαι ούτε ο αρμόδιος να τα αναπτύξω, αλλά δεν είναι απλώς να μεταφέρω ένα σερβερ από το χώρο που φυλάσσονται τώρα κάπου αλλού. Είναι αυτό που είπαμε και το πρωί, κύριε Λατιμπιώτη. Δεν είναι ότι θα φορτώσουμε τους πύργους των σερβερ πάνω σε ένα διπλό καμπίνο και να τους πάρουμε κάπου αλλού. Είναι πολύ πιο. Όχι, ναι, είναι αλήθεια. Δεν είναι ότι θα τους μεταφέρουμε με το αυτοκίνητο τους σερβερ, τους πιάνουμε και τους μεταφέρουμε αλλού. Είναι η μεταφορά των δεδομένων που πρέπει να γίνει και η μεταφορά όλων των εργασιών σε ένα άλλο σύστημα. Και αυτό θα έπρεπε να γινόταν και από ό,τι μαθαίνουμε και από το ρεπορτάζ. Γι' αυτό τον λόγο είχε αρχίσει μία ανοίξη και ένας διάλογος από το 2020, όχι το 2022 που πάρθηκε η απόφαση που μας είπε χθες ο Υφυπουργός Καινοτομίας από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2022. Από το 2020 ξεκίνησε μία διαδικασία. Και καλά θα είναι να δούμε τι δεν έγινε τότε ή τι δεν μπορούσε να γίνει σε ό,τι έχει να κάνει με το 2020 και φτάσαμε στην απόφαση του 2022. Ακριβώς, κύριε Αγαπητού, θα πρέπει να δούμε τους λόγους και αν συντρέχουν ακόμα εκείνοι οι λόγοι, αν υπάρχουν και αν συντρέχουν εκείνοι οι λόγοι που δεν προχωρήσαμε νωρίτερα σε αυτή την ρύθμιση. Αυτό σήμερα θα ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός. Ποια είναι η λύση που μπορεί να βρεθεί έστω και μέσω πρόθεσμα και στο ενδιάμεσο αυτού του χρονικού διαστήματος μέχρι την καταληκτική λύση, την λύση η οποία θα είναι και ολιστική αλλά και οριστική, πώς μπορούμε τουλάχιστον να θωρακίσουμε το υφιστάμενο σύστημα, τον υφιστάμενο σχεδιασμό με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ξαναζήσουμε, να μην ξαναβιώσουμε αυτό που βιώνουμε τις τελευταίες 36 ώρες. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το χθεσινό, το προχθεσινό ήταν λόγω μιας βλάβης, θα μπορούσε να ήταν αντίστοιχα μια πυρκαγιά. Θα πρέπει να δούμε και ποια είναι αυτά τα σχέδια διαχείρισης κρίσεων. Αν υπάρχουν, για ποιο λόγο δεν τροχιοδρομήθηκαν, δεν υλοποιήθηκαν άμεσα. Αν δεν υπάρχουν, αντιλαμβάνεστε ότι το 2023, όταν μιλάμε για διαχείριση κρίσεων, δεν μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη την ψηφιακή ασφάλεια. Και αυτή η ψηφιακή ασφάλεια έχει να κάνει και με τις κυβερνοεπιθέσεις, την κυβερνοασφάλεια, που νομίζω ότι το βιώνουμε και εμείς σαν χώρα, αλλά και όλες οι χώρες του πλανήτη τον τελευταίο χρόνο, αλλά και αυτή την αυτονόητη προστασία των υποδομών που θα περίμενε κάποιος ότι τουλάχιστον θα λαμβάνονταν κάποια μέτρα ούτως ώστε να προστατευτεί το κυβερνητικό έργο. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή χθες ο Υφυπουργός Καινοτομίας είπε ότι για αυτή την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εσείς την έχετε δει αυτή την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Νοέμβρη του 2022? Είναι στο πλαίσιο, υπάρχει αυτή η απόφαση. Είναι αλήθεια ότι επειδή ψάχνοντας
Εμείς δεν μπορούμε, δεν τη βρίσκουμε. Γι' αυτό σας ρωτάω πού μπορούμε να τη βρούμε. Δεν είμαι σε θέση να σας πω ότι και εμείς χθες λόγω της διακοπής του διαδικτύου δεν ήταν τόσο εύκολο η ανάκτηση κάποιων δεδομένων. Ναι, καλό είναι να δούμε το τι ακριβώς ναι, είχε υπογραφεί τότε, ίδια, τι ακριβώς πέρασε. Έχει τη σημασία, ναι, την ίδια στιγμή αυτό ακριβώς θέλουμε και εμείς σήμερα να ενημερωθούμε από τον αρμόδιο υφυπουργό τους λόγους. Να πω απλά, χωρίς να είμαι σε θέση να μιλήσω με βεβαιότητα, όμως κάποια ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφαλείας, όπως πού φυλάσσονται αυτά τα μηχανήματα, οι σέρβες, που είναι νευραλγική σημασία, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ο σύνολο των κυβερνητικών υπηρεσιών. Μάλλον γι' αυτό τον λόγο ίσως να μην δημοσιοποιούνται και ίσως να είναι καλό να μην δημοσιοποιούνται. Αυτό το λέω όχι υπό την έννοια ότι πρέπει κάτι. Εκεί καταλήγω. Εκεί θέλω να καταλήξω, κύριε Λεπτυμπιώτη. Γιατί από το ρεπορτάζ μπορείς να βρεις κάποια πράγματα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Είμαι βέβαιος ότι απλά αυτό που έχει σημασία την προηγουμένη στιγμή, κύριε Αγαπητού, και νομίζω αυτό πρέπει να απασχολεί και το κοινό, και είμαι βέβαιος ότι αυτό απασχολεί το κοινό, είναι πόσο άμεση είναι η λύση που θα βρεθεί και πόσο αξιόπιστη θα είναι αυτή η λύση. Αυτό εμάς, και αυτή είναι η έρευνα η οποία αυτή τη στιγμή γίνεται. Η έρευνα για ποιους λόγους δεν μπόρεσε. Και αν συντρέχουν αυτοί οι λόγοι, δεν λέμε ότι υπήρχε απαραίτητα ολιγορία ή κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει δεν έχει γίνει. Ενδεχομένως να υπάρχουν τεχνικά κολλήματα τα οποία θα πρέπει να δούμε, αλλά σίγουρα θα πρέπει να ξεπεραστούν τα οποία εμπόδια, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και νομίζω αυτό δεν επιδέχεται καμίας επιχειρηματολογίας με τον τρόπο που σήμερα λειτουργούν. Λοιπόν, θα έχουμε μια πιο ξεκαθαρή εικόνα. Αντιλαμβάνομαι ότι μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου θα έχουμε ανακοινώσεις. Θα υπάρχει ενημέρωση για τους πολίτες, έτσι? Ναι, θα ενημερωθείτε. Νομίζω ότι αυτό είναι το οφειλόμενο. Θα ενημερωθείτε και εσείς και το κοινό προς το που βρίσκεται μέχρι εκείνη τη στιγμή η αποκατάσταση, αλλά και το ποια μέτρα θα ληφθούν ή μπορούν να τροχιοδρομηθούν για την επιλύση του ζητήματος. Πάντως είχε πολύ πετυχημένα tweets και trolls εχθές, οφείλω να το απολογήσω. Ναι, να πω όμως κάτι εδώ, κύριε Αγαπητό, ότι ακόμα και κάποια από τα κανάλια και τους συναδελφούς έχουν πέσει και θύματα. Έχουν πέσει και θύματα, ναι, είναι αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γενικότερα σε ό,τι και αν κάνουμε. Να μην πέφτουμε θύματα, γιατί τώρα υπάρχει και η τεχνική με την. Πώς το λέει, είπαμε, ρε παιδιά, με την τεχνητή νοημοσύνη. Και ναι. Μπράβο, είστε κι εσείς ενεργό μέλος σε όλα αυτά και εγώ το ίδιο. Τώρα γίνομαι, μην φανταστείτε ότι ήμουνα και πάρα πολύ, αλλά οι συνθήκες. Λοιπόν, και εμείς το ίδιο, έχουμε αναγκαστεί να γίνουμε. Ναι. Δίνει στοιχεία, λέει, και σου βγάζει, ξέρω εγώ, με τεχνητή νοημοσύνη, με ο αλγόριθμος, αυτό που μπορεί να το έχει πει. Τι ζήσαμε να δούμε. Απλά αν μπορώ να κλέψω δύο λεπτά, να πω κάτι, να διαβεβαιώσουμε το κοινό ότι προφανώς δεν είναι αυτός ο χώρος στον οποίο φυλάσσονται. Όχι, το έχουμε πει από το πρωί εμείς ότι δεν ήταν αυτό που είπε, δεν ήταν αυτός ο χώρος. Είπα και στον κύριο Παντελή που τον είχα πιο πριν, πηγαίνετε καλέ, βγάλτε μια φωτογραφία, δώστε μας τουλάχιστον να μην μπαίνουμε σε συνειρμούς και να κάνουμε σενάρια να τελειώνει η κουβέντα, όπως και να έχει. Δεν ξέρω πόσο ωφέλιμο θα ήταν να κοινοποιούμε φωτογραφίες, αντιλαμβάνεστε σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι να δούμε τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να καλλιεργήσουμε όλοι μας, συμπεριλαμβανομένου και εμάς της πολιτείας, την κουλτούρα για να μπορέσουμε να συγχρονιστούμε μαζί με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Το χθεσινό είναι ένα παράδειγμα του ωφέλους αλλά και των κινδύνων που μπορεί να φέρει η τεχνολογία. Αλλά θέματα του Υπουργικού σήμερα πάει το Ικαλάθι. Σήμερα έχει, αν δεν κάνω λάθος, γιατί σας λέω δυστυχώς, είχαμε απασχοληθεί. Αλλά σήμερα είναι η παράταση του επιδότησης του ρεύματος. Αν μου επιτρέπετε, τώρα έχουμε μια σύσκεψη να δούμε και κάποια ζητήματα που είναι λίγο πιο επίγοντα και θα επανέλθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεπτυμπιώτη μου. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα και σε εσάς.